Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24. Θα πάμε παρέα μαζί μέχρι και τις 9 με όλη την επικαιρότητα γύρω από τον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έχουμε και σήμερα αρκετές ειδήσεις που προέκυψαν μέσα στην ημέρα. Προφανώς το ενδιαφέρον όλων στον ΠΑΟΚ, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, γιατί γενικά είναι ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, είναι στραμμένο στο αυριανό παιχνίδι με την Ξάνθη στην Τούμπα. Ο Δικέφαλος υποδειχθεί την Ξάνθη στις 6 ώρα, ένα παιχνίδι που θα γίνει κανονικά, κόντρα σε όλα όσα υπόθηκαν ή γράφτηκαν ή ζήτησε ο Ολυμπιακός μεσοβδόμαδα. Το παιχνίδι δεν θα αναβληθεί προφανώς, θα διεξαχθεί κανονικά. Οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν πριν από λίγο, η Ξάνθη και το πρωί ο ΠΑΟΚ, την προετοιμασία τους για το αυριανό παιχνίδι και είναι όλα έτοιμα για ένα ακόμη παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Super League. Ο ΠΑΟΚ θέλει φυσικά μία ακόμη νίκη, θέλει να δώσει συνέχεια στο αήττητο σερίτο, αλλά πιο πολύ θέλει τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό, εφόσον και ο Ολυμπιακός φυσικά κερδίσει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Τον Πανετολικό που αυτή τη στιγμή είναι στην τελευταία θέση βαθμολογίας και γενικά αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα από το ξεκίνημα της σεζόν. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία το πρωί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Έχουμε πει ότι ο Αγκούστο θα είναι εκτός, καθώς έχει δηλωθεί για να εκτίσει την ποινή της τιμωρίας του αύριο. Οπότε έτσι κι αλλιώς έχει τεθεί νοκάουτ. Εκτός είναι και ο Ζαμπά αλλά και ο Βέρμπλουμ, οι οποίοι συνεχίζουν τα ατομικά τους προγράμματα. Είναι και οι δύο στα πίτσα εδώ και καιρό πλέον. Εκτός έμεινε ο Στοχ. Νομίζω ένα ακόμη μήνυμα για τον Σλοβάκο από τον Αμπέλ Φερέιρα και δεν ξέρω πλέον τι θα γίνει στην περίπτωση του Στοχ, αν θα έχουμε και κάποια εξέλιξη τώρα το Γενάρη στην μεταγραφική περίοδο που ακολουθεί. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι γενικότερα στην Τσεχία, επειδή τον ξέρουν καλά το Στοχ από το πέρασμα του από τη Σλάβια, ασχολούνται γενικά μαζί του, υπάρχουν διάφορα ρεπορτάζ για όσα κάνει στον ΠΑΟΚ και εκεί την Δευτέρα και την Τρίτη διάφορα ρεπορτάζ σημείωναν ότι άλλα περίμενε ο Στοχ όταν έφυγε από τη Σλάβια για να έρθει στον ΠΑΟΚ και άλλα βρήκε εδώ. Δεν κατάφερε η αλήθεια ο Σλοβάκος να αρπάξει από τα μαλλιά τις ευκαιρίες που πήρε από τον Φερέιρα. Νομίζω ας πούμε ότι αν για τον Λάμπρου μπορούμε να πούμε και λέμε ότι δεν έχει πάρει κάποια ευκαιρία, αν μη τι άλλο ο Στοχ την ευκαιρία την πήρε, πήρε παιχνίδια, αλλά δεν έχει καταφέρει να δείξει πράγματα όποτε αγωνίστηκε. Είναι για μία ακόμη φορά εκτός αποστολής, μαζί εκτός είναι και ο Μιχάη και είπαμε Αουγκούστο, Ζαμπά και Βέρμπλουμ. Κατά τα άλλα, ο Φερέιρα έχει πάρει 19 παίκτες στην αποστολή, τον Πασχαλάκη, τον Ζίφκοβιτ, τον Βαρέλα, τον Μάτος, τον Ροντρίγκο, τον Κρέσπο, τον Ίγκασον, τον Γιανούλη, τον Βιερίνε, τον Μαουρίσιο, τον Καντουρί, τον Μίσιτ, τον Εσίκ, τον Μπέλκα, τον Μπίσεσβρο, τον Λιμιό, τον Λάμπρου, τον Ακπόμ και τον Σφιντέσκι. Αυτοί είναι οι 19 που βρίσκονται στο Μακεδονία Παλάς. Αύριο, λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι, θα ανακοινωθεί ο παίκτης που θα έχει κοπεί από την αποστολή. Θα δούμε ποιος θα είναι από όλους αυτούς. Για τον ΠΑΟΚ, από την άλλη, και η Ξάνθη ολοκλήρωσε την προετοιμασία της πριν από λίγη ώρα. Και αυτή χωρίς ιδιαίτερα θέματα, 19 ποδοσφαιριστές με υπηρεσιακούς. Η Ξάνθη, τον Κόλτσι και τον Σιδερίδη θα έρθει στην Τούμπα. Εκτός είναι ο Μουλέν και ο Μαλεζάς και ο Φασίδης, ο Παξεβανίδης και ο Γκαρκαλατζίδης, πρώην παίκτης της ΚΑΠΑ 19 του Δικεφάλου. Λοιπόν, και μετά από μέρες που έχουμε να τον ακούσουμε θα πάμε σε Σταύρο Κόλκα. Καλησπέρα. Πού κάθε πρωί εκεί είμαι, αγάπη. Εγώ ρε Σταύρο, εδώ λέω. Εδώ. Άλλη εκπομπή αυτή. Ναι. Τι κάνεις? Καλά. Έγραψα ένα blog. Να σου πω κάτι. Πριν στην προηγούμενη εκπομπή, διάβασα στον Νίκο τον Παπαδόπουλο μόνο τον τίτλο και την εισαγωγή. Και του λέω, πες μου ποιος το έχει γράψει και τι μου είπε. Τι? Γαβαθιώτης. Μην ακούσει κανένα κάτι τώρα. Στη γιορτή του. Δηλαδή αυτό το είπα και εγώ, τι λέω. Θα σε πάρει τηλέφωνο, θα σου πει πρώτα χρόνια πολλά και μετά ρε. Γαβαθιώτης. Βαρύ. Σταύρο, δεν θα το άφηνα έτσι. Εντάξει, ο χρόνος του Χρύσανθου, του Golden Flower, δεν μπορεί να δει πολλά. Ναι. Άσε Σταύρο, άσε. Δύσκολες στιγμές, τέλος πάντων. Τι γίνεται?
Βασικά, Σταύρο, εσύ έχεις καμία πόρτα εκεί που είναι παράλληλη, τι αναδομός τα έχει φτιάξει όλα και δεν έχεις τέτοια θέματα? Έχω μια παράλληλη στο μπάνιο, ναι. Στο μπάζι λίγο. Ναι. Εντάξει, αλλά θα την παραλύσω μια και καλή. Τι ωραία πράγματα, ναι. Επιστήμονες σε όλο το... Ναι. Έτσι, 100% ρε παιδί μου. Παράλληλη πόρτα, Σταύρο, ήτανε. Και γενικά πολλά ψέματα υπόθηκαν. Χαμογελούσαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί το έκαναν αυτό, πραγματικά, γιατί χαμογελούσαν. Ναι, και τους προκάλεσαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ, όπως είπαν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Πολλές προκλήσεις. Και όπως είπανε, και στα βίντεο φάνηκε. Δηλαδή, ή δεν ήταν τα βίντεο, ή βλέπουν κάτι άλλο. Και στα βίντεο που μου τις κάμερες που εξαφανίσατε. Ναι. Τι να πω. Εντάξει, οκ. Ναι. Εξαιρετικά σημαντικά. Τα δικαστήρια έχουν υποθεί πολλά. Μια φορά περιμένω ένα δικό μου. Ναι. Να κάνω δικαστήριο δικό μου και η προηγούμενη τέτοια. Υπόθεση είναι ένας τύπος, ένα κτίνο στα κρατικά που έχει χτυπήσει ένα ταξιδί. Oh. Και προσπαθεί να εξηγήσει την δικαστή, ένα κύριε δικαστά. Ο μάρτυρας δεν είδε καλά. Είδε από μακριά ότι εγώ χτυπούσα ένα ταξιδί μέσα στο ταξί. Αλλά ουσιαστικά αυτός τραβούσε τα χέρια μου και τα έβαζε τα μέσα. Τι λες. Και με πιάνε ένα νευρικό μέσα στο δικαστήριο. Εντάξει. Είναι απίστευτο. Ο άλλος μεταξύ κάτι φωτογραφίες του είχε αλλάξει τη μούρη. Ναι. Δηλαδή τρασφόρμες κανονικά. Του τραβού στα χέρια δεν είναι. Ναι, του τραβού στα χέρια και του κάνει ένα και μία από εδώ και μία από εκεί. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει, θα γίνανε. Δύο γνωστικές είναι σκάνδαλο που θα πούμε. Ξεκινούνται βασικά. Ναι. Και μάλιστα επειδή τους ξέρουμε πώς λειτουργούν τους τακτικούς δικαστές που κάναμε και τόσο αγώνα για να μπουν τακτικοί δικαστές, γιατί οι άλλοι που βάζανε τα ακόμα μεγαλύτερα νηπό, ναι. Θα πάει σε κανένα δευτεροβάθμιο, θα πει δεν υπάρχουν βίντεο παιδιά, δεν έχει φανεί κάτι, οι αθώοι και το 2 δεν γίνεται 1, γίνεται 0. Ναι. Εντάξει, κάτσε και βάσε, περίμενε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η... Εγώ ποντάρω πολλά στον τίτλο μου. Το ξέρεις τον τίτλο μου? Όχι. Δεν ξέρεις τον τίτλο μου? Όχι. Αγάπη, ξαναπήγαινε σχολείο μια. Δεν ξέρω ρε άνθρωπε, το είδα και στον τίτλο που έβαλες. Λες εδώ στον τίτλο, περίμενε, η Σουζάνα, ο τίτορμος και η συλλογιστική του LSD. Ναι. Ξέρω την Σουζάνα, ξέρω την το LSD. Ναι. Τίτορμος δεν μου λέει κάτι ρε εσύ. Ο τίτορμος δεν σου λέει κάτι. Όχι. Είναι το σήμα του Πανεπιστημίου. Ποιος είναι στο σήμα, ο σπίχτης? Α, ο τίτορμος είναι ο σπίχτης, οκ. Okay. Ναι. 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 Εντάξει. Περιμένεις δηλαδή εσύ κάτι από εκεί. Ξέρεις. Έλα μωρέ Σταύρο, το μάθημα ιστορίας θα κάνουμε στέργιος, μπήκε μέσα σου. Τι έπαθες? Ήτανε ο Ηρακλής Β. Μάλιστα. Δηλαδή μετά τον Ηρακλή που ήταν ο απόλυτος σφίχτης της Αιγύπτος. Ναι. Ωραία. Ο τίτλος ήταν ο δεύτερος σφίχτης. Θα κάνω όπως κάνει ο στέργιος, θα γουγκλάρω τώρα. Πετούσανε, ναι, πετούσανε στην Ολυμπιάδα, πώς το λένε, στην Ολυμπιάδα, μάλλον με τον Μήλωνα, αυτοί οι δύο ήταν οι σφίχτες τότε. 5ο αιώνα από Χριστού, μπορεί και πιο μετά, ναι. Πιο πριν. Ωραία. Πετούσανε βόδια. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν πετούσανε πέτρες, τους δεν είπαν πιο μακριά, πετούσαν βόδια. Αν έχεις κανέναν κατά νου, κάνε το εικόνα. Εντάξει. Ναι. Τι λέει. Πω. Δεν σ' αρέσει αυτό που λέω. Φοβερά, δηλαδή μιλάμε, είναι ανάλυση. Δεν σε γεμίζω σαν να... Στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή δεν μαθαίνεις κάτι. Θα σκεφτώ απόψε τι έμαθα, τι είναι ο τίτορμος. Τι είναι ο τίτορμος. Και θα σκέφτομαι βόδια, σφίχτες. Και μια τρέλα σε κάποιον σε κάποια φάση, επειδή στο είπα εγώ στον αέρα. Ναι, και θα το εξηγήσω πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα σφίχτη στο σήμα του Πανετολικού. Θα με κοιτάει και θα λέει σάικο αυτή τέλος. Αντίο. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση. Κάνα παπάς μεταξύ όργια γράφει τα post, αυτά έχει ξεφύγει εντελώς. Δεν υπάρχει κανένας να το μαζέψει. Τίποτα. Ναι. Άρα από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε παιχνίδι αύριο. Ένα παιχνίδι που έχει μαζέψει βλέμματα αρκετά μετά τα όσα γίνανε. Εμείς στη δουλειά μας, η Ξάνθη θα θέλει να παίξει κανονικά, μην φάει κανείς παραμύθι και νομίζει να τα βάζουν μόνοι τους. Προφανώς. Εντάξει. Ναι. Ναι. Η Ξάνθη θα παίξει κανονικά. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει, να πάρει 3 βαθμούς και να περιμένει λίγη ώρα μετά τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στον Πανετολικό.
μήπως βγούμε και πρωταθλητές χειμώνα. Θα είμαστε καλού κακού, δηλαδή λογικά θα είμαστε, αλλά με ισοβαθμία. Γιατί να έχουμε ισοβαθμία? Και εκεί παρεμβαίνει ο τίτλος ο σφίχτης. Ναι. Εντάξει. Να κάνει δουλίτσα. Ωραία. Εμείς πιστεύουμε στο λαό του Αγρινίου. Εντάξει, είναι η μοναδική ομάδα στην Ευρώπη που δεν έχει νίκη. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Ο Μάκης Χάβος, ο μέτρο της τακτικής. Εντάξει, μπορεί να κάνει δουλειά. Δεν έχει ψυχολογία ο Ολυμπιακός. Φοβάται. Ναι. Φοβάται, τρέμει. Λίγο να τους τραβώσει το παιχνίδι, θα αρχίσουν να βάζουν τα κλάματα. Μετά τα όσα πάθαμε με τον Πανιόνιο και αυτό που δεν κερδίσανε εμάς. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα, αν κάνουν και αύριο γκέλα και εμείς έχουμε κερδίσει, εντάξει, τα λέμε. Ναι. Κανονικά τα λέμε. Επίσης, αυτό που, ξέρεις, δύσκολα θα βρούμε αδιάφορους στο, πώς το λένε, στο πρωτάθλημα φέτος, δύσκολα. Αυτό έλεγα πριν. Λόγω... Είναι από την τρίτη θέση κάτω, στον πόντο όλοι. Τώρα επειδή κόλλησε το μυαλό μου απευθείας, δεν πέφτει κανείς. Όχι, νομίζω. Πέφτει κανείς απευθείας. Νομίζω πως όχι. Έχει play out, κανονικά. Ναι. Και είναι όλοι στον πόντο. Δηλαδή γίνεται χαμός στην βαθμολογία. Δεν είναι ότι υπάρχει ομάδα που έχει μείνει πίσω ή υπάρχει ομάδα που έχει φύγει. Αυτό το πρέπει να το πιστέψει. Ναι. Ο σφίχτης ο αρχαίος. Ναι. Εντάξει. Τα τέκνα του, της ετωλίας. Τέλος πάντων. Αυτά. Στο δικό μας. Όσον αφορά. Στο δικό μας. Στα δικά μας τώρα κοιτάζεις. Εγώ άμα δω αύριο ενδεκάδα ίδια χωρίς φρεσκάρισμα, εντάξει, δεν πάει άλλο. Κοίτα. Θα αρχίσω να μουρμουρίζω. Η μία αλλαγή θα είναι σίγουρα στη θέση του Αυγούστου, που να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το που βγαίνει ότι υπάρχει εσύ τη Μαουρίσιο. Εγώ περιμένω Καντουρί. Αυτό, δεν ξέρω. Αυτό δοκιμάστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα και δοκιμάστηκε αρκετά και τώρα. Τώρα μεσοεπιθετικά. Και εμένα θα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αν δούμε ξανά Μπίσεσβαρ. Εντάξει, μετά θα είναι πρόκληση. Ναι. Εντάξει, είναι πρόκληση για μας που βλέπουμε μια κατάσταση και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει. Θα είναι πρόκληση για τα παιδιά που περιμένουν από πίσω. Ναι. Γενικά, δηλαδή, θα είναι πρόκληση. Εγώ στα είπα και τις προάλλες, ο σημαντικότερος στόχος τη συλλογή βαθμών που έχει ο Φερέιρα δεδομένη χρονική στιγμή, είναι παράλληλο να έχει φρέσκο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ. Ναι. Εντάξει, σε αυτό εμένα μου δείχνει αδυναμία, το λέω ανοιχτά και το λέω τώρα που είναι νωρίς, δεν περιμένω να γίνει στραβή. Mm-hmm. Εντάξει, θεωρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπει ο ΠΑΟΚ με 20 ενεργούς παίκτες στα play-off, σε παιχνίδια που θα γίνονται Τετάρτη Κυριακή και θα είναι όλα υψηλής έντασης, γιατί το παράδειγμα του Ολυμπιακού που μπήκαν τρία παιδιά χωρίς ρυθμό από τον πάγκο, ωραία, είναι το απόλυτο παράδειγμα για να καταλάβει ο Φερέιρα ότι είναι λάθος αυτό που κάνει. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να το πάθουν αυτό το πράγμα στα play-off και αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι εκτός ρυθμού. Ναι. Και σε κάποιες περιπτώσεις που θα έχουμε και κάποια θέματα και δεν θα μπορούν να ξεκινήσουν κάποιοι, αυτοί που θα έρθουν δεκάδα θα είναι εκτός ρυθμού κάποιοι και εξ αυτών. Ναι, ναι. Εντάξει, άρα ένας σημαντικός στόχος του Φερέιρα δεδομένη χρονική στιγμή είναι αυτός. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, παράλληλα με τους βαθμούς πρέπει να μαζευτούν πολύ διαθέσιμοι παίκτες σε καλή κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν το καταλαβαίνω ο προπονητής, συγγνώμη, αλλά θα δεχτεί κριτική πάνω σε αυτό το θεωρώ το πιο κρίσιμο σημείο τη σεζόν που τρέχει. Είναι ό,τι πιο κρίσιμο υπάρχει. Εντάξει, στη διαχείριση του ρόστερ. Γιατί με τον τρόπο που λειτουργεί δημιουργεί δυσαρεστημένους και παίκτες που δεν έχουν ρυθμό. Και επιβαρύνει και το Μπίσεσβαρ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει νόημα. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο το Μπίσεσβαρ, γενικά. Εντάξει, οι άλλοι στους άλλους έκαναν ένα mini rotation πριν του Μίσιτς και του Κρέσπου. Ναι. Και του Μάτους. Ναι. Όλοι οι άλλοι μπήκαν βγήκαν. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως χρειαζόμαστε μια μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του ρόστερ. Αυτό εγώ καταγράφω σε σχέση με το αυριανό παιχνίδι και σε σχέση με όλη τη σεζόν. Mm-hmm. Ωραία. Πάω μετά θα πάω να παίξει τον τίτλο μου.
Ναι. Ωραία. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Θα πρέπει να είναι φρεσκαρισμένος και θα πρέπει να έχει ενεργοποιήσει περισσότερους ποδοσφαιριστές. Και μετά παίζει πέμπτη. Γιατί εγώ λέω για τα play-off, αλλά το είδαμε το πρόβλημα σε αγώνα προβλήματος. Ναι. Δηλαδή αν είναι να έρχεται από τον πάγκο ο Πέρκας χωρίς ρυθμό, ο Άκπομ χωρίς ρυθμό και ο Μαούτσι χωρίς ρυθμό, δεν κάνεις θα παρώσει μια και σε μικρότερο παιχνίδι. Ναι. Την εντάξει. Επόμενη εβδομάδα ο ΠΑΟΚ παίζει Κυριακή με Πανετολικό, Πέμπτη πάει Νέα Σμύρνη, ναι, και Δευτέρα υποδέχεται τον Ατρόμητο, 23 Δεκέμβρη. Μετά από πολύ καιρό θα έχει τρία παιχνίδια ουσιαστικά σε μια μισή εβδομάδα. Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία να ενεργοποιηθούν αρκετοί παίκτες. Ναι. Χωρίς να αλλοιωθεί το αγωνιστικό πλάνο. Αλλά άμα δεν ξεκινήσει αυτό από αύριο, ναι, θα χαθεί η ευκαιρία πάλι. Και μετά θα φοβηθεί να βάλει παίκτες. Ωραία, σε πιο δύσκολο παιχνίδι όπως είναι ξέρω αυτό το Αγρίνι γιατί εκτός έδρας, θα φοβηθεί να βάλει παίκτες μετά με το Ατρόμητο που είναι καλή ομάδα και σε δυσκολεύει στην Τούμπα. Εντάξει. Δεν πάει έτσι. Ναι, είναι αυτό που λες. Για μένα αύριο είναι πιο κομβικό. Ναι. Mm. Γιατί πολλοί στάθηκαν σε αυτό και έλεγαν ότι δεν βγήκαν οι αλλαγές του Καρεσκάκη και πραγματικά μα πιστεύω ότι... Μα πώς θα βγουν οι αλλαγές, τι είναι ο παίκτης. Αυτό τι να σου δώσει. Γιατί λέγανε ας πούμε για τον Πέλκα ότι με το που μπήκε είχε εκείνη την ευκαιρία και δεν την τελείωσε σωστά. Και λέγανε ας πούμε ο Πέλκας έχει να παίξει από 26 Δεκέμβρη σε επίσημο παιχνίδι. 26 Οκτώβρη. Mm. Δηλαδή, εντάξει. Και ο Μαουρίτσο το ίδιο και ο Οκπόμ το ίδιο. Mm. Τέλος πάντων. Αυτά νομίζω και στο αγωνιστικό. Έχουμε και, και την υπόθεση τη χρυσινή του... πώς το λένε... της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή. Νομίζω ότι είναι κάτι καταστικό και στο κομμάτι της, του συμβολέων του ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πληρώνει απίστευτα ποσά για να έχει παίκτες υψηλού επίπεδου. Δηλαδή τώρα σε κάθε συμβόλαιο από τα 5-6 που έχει 1,5 εκατομμυρίου δίνει 1 εκατομμύριο συμβεφορία, δηλαδή έλεος. Ωραία. Ο ΠΑΟΚ λιτώνει 3-4 εκατομμύρια από αυτή τη ιστορία τον χρόνο και μακάρι να το εκμεταλλευτεί αυτό, να ελαφρύνει τη θέση του στο financial fair play, γενικά να αλλάξει λίγο η πίεση που έχει σε αυτό το κομμάτι. Μιλώντας χθες και με τον Νίκο για το συγκεκριμένο κομμάτι, μπορεί στο μπάσκετ να μην είναι πολλά τα συμβόλαια που ξεφεύγουν, αλλά ο Νίκος έλεγε ότι ακόμα και εκεί μπορεί να υπάρχει μια καλύτερη κατάσταση τέλος πάντων. Είναι σημαντικό και εκεί. Δεν νομίζω εκεί να είναι... Σε μικρότερο βαθμό. Το ίδιο είναι. Ναι, κάτω από 40 χιλιάρικα, γιατί έχει κάνει συμβόλαιο πάνω από 40 χιλιάρικα. Γενικά σου λέω, παιδί μου, γενικά. Ο Πάκου νομίζω ότι έχει 1-2 ή όχι. Νομίζω ότι ο Σμιθ 50.000 κάτι είναι δολάρια. Ναι. Και εκεί κάπου σταματάει. Γενικά πάντως έλεγε ο Νίκος ότι και στη ΣΚΑΕ υπάρχει χαμόγελο για αυτό το πράγμα. Υπάρχει ΣΚΑΕ στην ΚΑΕ, δεν θέλω σπάνω. Γενικά ρε παιδί μου, όχι μόνο στο ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, κάποιες συμβόλαια... Το ποδόσφαιρο το θέμα, στο μπάσκετ τώρα εντάξει. Είναι, καλά, μόνο ο Τέλος ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχουν συμβόλαια τέτοια. Ναι, καλά στο μπάσκετ είναι άλλα τα προβλήματα νομίζω. Θα είσαι αύριο, Δεν νομίζω προλάβω. Δεν προλαβαίνεις, Δεν πειράζει, προλαβαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Ναι. Να είναι εκεί. 3,5 ώρα. Να είναι. Και πριν... 3,5 είναι. Ναι. Και πριν παίζει... Αν ήταν 3, προλάβαινα. Πριν παίζει η K19 μέσα από το POC TV. 1,5 ώρα. Ωραία. Αυτό το προλαβαίνω. Και μετά το... την Τούμπα, post game με Σταυροκόλικα και Κώστα Βασιλόπουλο. Ναι, εννοείται. Αυτό δεν χάνεται. Σε καλή κατάσταση. Κώστα Μητρόπουλο. Μία αυθόρμητη έξοδο να κάνει ξανά. Ναι. Ωραία. Εντάξει Σταυρό. Αυτά τα λέμε αύριο. Φιλιά. Καλή συνέχεια. Σταύρος Κόλκας. Θα τον δείτε αύριο στο post game της Τούμπας και θα πάμε σε πρώτο break για να επιστρέψουμε με μια ακόμη κουβέντα. Θα πάμε παρέα με τη στοίχημα.gr, τον μέγα χωρικό του ΠΑΟΚ. Η στοίχημα προσφέρει πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις που σιγά σιγά έχει ένα μεγάλο τουρνουά στο Αμπου Ντάμπι. Οπότε θα είναι πολλές οι επιλογές εκεί. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή καθημερινά, εύκολα, όλα μια χαρά. Μαζί μας είναι και η αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Υπάρχουν πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού και επαγγελματικού χώρου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και θα πάμε στο Στέργιο Αναστασιάδη. Καλησπέρα. Γεια σου, αγάπη, καλησπέρα. Τι γίνεται, Στέργιο? Καλά, εσύ, κυρώγματα που με.
Στρίγιο καιρό έχουμε να τα πούμε. Αλλά σκέφτηκα. Ότι επειδή είσαι ευαίσθητος άνθρωπος, θα έχεις να μας πεις κάτι για αυτή την παράλυτη την πόρτα. Δεν έχω να πω πολλά. Νομίζω ότι σε τέτοια θέματα δεν χωράνε οπαδικά αγάπη. Δεν χωράνε, Στέργιο. Όχι. Όχι. Αυτό περίμενα να ακούσω. Από το ένα κακό στο άλλο. Νοσφυαλγία στην παράλυτη πόρτα. Στο κεφάλι με κάταγμα. Δεν ξέρω τι. Μακριά από εμάς. Μακριά από εμάς να μην συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο. Ναι. Εντάξει. Αυτό ναι. Θυμόμαστε όλοι, είναι νοπό το πόσο ταλαιπωρήθηκε ο Κώστας Καραπαπάς. Ναι, ταλαιπωρείται ακόμα, ρε, με πόνο καρδιάς κυκλοφορεί. Κοίταξε, εντάξει. Προφανώς το νοσοκομείο που έβγαλε την διάγνωση, το οποίο είναι χορηγός του Ολυμπιακού, του λες παρέχει την καλύτερη δυνατή. Λες να έστειλαν από εδώ χαρτί, από το δικό μας. Όχι, όχι. Είναι στην Αθήνα το. Μπορεί να υπήρξε συνεργασία. Καλά, εντάξει, συνεργασίες, όταν πρόκειται για το καλό της ιατρικής, πάντα είναι project, δεν είναι κάτι το άσχημο, αλλά εντάξει, νομίζω ότι από το, ξαναλέω, το νοσοκομείο που πήρε τις γνωματεύσεις για να μην πάει στην Πειτανική Επιτροπή, το οποίο είναι χορηγός του Ολυμπιακού, νομίζω ότι του προσφέρει την καλύτερη δυνατή θεραπεία. Άντε, Λεστέρ, τον κουράζεται πάρα πολύ. Πρέπει να κάνει ταξίδια, να είναι στη Νέα Σμύρνη. Δεν μπορεί. Ναι, και από ό,τι με συνθέσει να ξέρω, σταμάτησε και τις αθλητικές του δραστηριότητες. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, παίζει ο Κώστας. Ναι. Κάθε εβδομάδα, ναι, με φίλους. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πόλη. Για τένις τον κόβω. Για τένις, ε. Ναι, έχει την κόψη. Τον βλέπω να έχει πολύ δυνατό σερβίς, αγάπη. Όχι, εγώ τον βλέπω να ανεβαίνει στο φιλέ, να τρέχει. Στα πόδια λίγο μπορεί να μην έχει τόση ταχύτητα, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Τέλος πάντων, μόνο ότι μια φορά τα πράγματα μπορούμε να πορευόμαστε. Δηλαδή, σήμερα διαβάζω σε ορισμένα site σκάνδαλο, λέει, έμεινε ο Γκαργκαλατζίδης εκτός αποστολής της Ξάνθης. Α, γράφτηκε γι' αυτό. ναι, είναι ντροπή, λέει, σκάνδαλο. Ο Γκαργκαλατζίδης, λέει, έμεινε εκτός αποστολής. Καταρχήν, εκτός από το ότι είναι δανεικός από τον ΠΑΟΚ, τυχαίνει το παιδί να είναι τραυματίας. Ναι, εδώ και καιρό. Και το σημαντικότερο είναι ότι έχει. Το σημαντικότερο, κρίμα για το παιδί, αλλά είναι η ουσία ότι έχει 0 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά είναι σκάνδαλο. Αλλά είναι σκάνδαλο που δεν θα να έπαιζε αύριο και να βάζει και γκολ. Πού το ξέρεις εσύ. Κοίταξε, μπορεί γιατί είναι καλός παίκτης. Ναι, ναι. Είναι καλός παίκτης. Τέλος πάντων, συμφωνούμε όλοι νομίζω και με τον Φερέιρα και με τον Ζίβκοβιτς. Mm-hmm. Ουσιαστικά είπαν, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Mm-hmm. Βέβαια, καμιά φορά χρειάζεται να μην κάνουμε και τόσο τη δουλειά μας. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να σου πω αυτές τις μέρες από το Καρασκάκη και μετά να έχει στον πάγκο ΠΑΟΚ τον Ράσμα Λουτσέσκου. Δηλαδή είναι στιγμές που τον αναπολώ πραγματικά. Ειδικά σε κάτι τέτοιες. Ναι. Γιατί ναι, και σε πολλούς φίλους του ΠΑΟΚ φαίνεται να είναι λίγο, όχι εκτός τόπου και χρόνου, ο Άμπερ Φερέιρα. Νομίζω δεν έχει καταλάβει το τι ακριβώς έχει να αντιμετωπίσει η ομάδα του. Ναι. Δηλαδή και από τις σημερινές δηλώσεις ωραία τα λέει. Αλλά είναι για έναν άλλον κόσμο. Ενδεχομένως στην Πορτογαλία να έχουν βάσει. Δεν ξέρω πόσοι φίλοι του ΠΑΟΚ διάβασαν το ΠΑΟΚ 24 τις δηλώσεις, είδαν το βίντεο του ΠΑΟΚ TV, αλλά σε κάποια φάση λέει για καλούς χριστιανούς κτλ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα. Και νομίζω κάποιος πρέπει να δώσει στον Αμπέλ Φερέιρα, δεν το λέω ούτε με κακή διάθεση, ούτε ηρωνεύομαι τον Πορτογάλο, ότι θέλω να του προστάσω κάτι, αλλά πρέπει λίγο να του δώσει να καταλάβει το που πραγματικά βρίσκεται. Και γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά αναπολώ τον Ράσμα Λουτσέσκου σε αυτές τις καταστάσεις, γιατί πραγματικά τα έλεγε ο Λουτσέσκου όπως αξίζουν να το ακούσουν ορισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι για πολλές ευγένειες. Ναι, απλά αυτός τα είχε ζήσει πολλά χρόνια, είναι η αλήθεια. Τα ήξερε δηλαδή. Τα ήξερε, ναι, τα ήξερε. Γι' αυτό λέω σιγά σιγά να τα μαθαίνει και ο Αμπέλ Φερέιρα. Δηλαδή από την μία πλευρά να έχουμε αλταράδους οπαδούς που δεν διστάζουν να βρίσκουν με το πιο χειδαίο τρόπο παίχτες του ΠΑΟΚ. Ναι. Και το Βιερίνι από μια εβδομάδα. Και από την άλλη έχουμε τον απόλυτο πολιτισμό. Και ξαναλέω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να ακούνε αυτά τα πράγματα έτσι όπως τα λέει ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο οποίος τα λέει πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, αλλά καμιά φορά πρέπει λίγο να θυμηθούμε και άλλη γλώσσα. Θα μου πεις, δεν είναι ο ρόλος του προπονητή αυτός, ναι. Αλλά νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό τουλάχιστον ο Ράσμα Λουτσέσκου έχει ένα μοναδικό τρόπο για να προστατεύει την ομάδα και να τους φορτώνει με μεγαλύτερο κίνητρο και τσατήλα κτλ. Καλά, ο Λουτσέσκου σε κάποια φάση πήρε πάνω του όλη την επικοινωνία. Ναι.
Και το έκανε αυτοβούλος, ναι, χωρίς να το πει κάποιος ότι κοίταξε coach από αύριο να λαμβάνεις εσύ. Ναι, ναι. Το έκανε γιατί και ο ίδιος νομίζω στιγμάτισε τη ζωή του, ειδικά την προπονητική, το πώς κλέψανε το πρωτάθλημα από τον ίδιο και από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό ήταν το γεγονός το κομβικό για τον Λουτσέσκου. Ναι. Και που έμεινε στον ΠΑΟΚ νομίζω για την επόμενη χρονιά και οι δηλώσεις που έκανε πραγματικά ακόμα και τώρα δεν νομίζω να το έχει ξεπεράσει. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ, γιατί φέρετε, είναι ένας άνθρωπος απίστευτα εγωιστής, απίστευτα. Και σκεφτόμουν σήμερα τι θα έλεγε αν η ομάδα του έτσι πέρασε από αυτόν τον διάδρομο των 100 μέτρων για να μπει στο γήπεδο. Ναι. Τέλος πάντων, ξαναλέω, συμφωνώ ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ να κάνει τη δουλειά του και ο προπονητής. Έτσι έχει μάθει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Αφήνει άλλους στα δικαστήρια και στα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Αλήθεια, ψάχνω να δω ποιος έκανε το ρεπορτάζ αυτό στο One. Δεν βρήκα άκρη. Μπορεί να είναι γιατί μια ομάδα, ξέρω... γιατί είναι μεγάλο το ρεπορτάζ, οπότε είναι πολύ. Ναι, στις μεγάλες αποκαλύψεις, δηλαδή αν κάποιος πάψει θέλει να δει ποιος αποκάλυψε το σκάνδαλο του Watergate που έχει γίνει και ταινία. Ναι. Και έπεσε ένας πρόεδρος των ΗΠΑ. Ναι. Είναι δύο συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι. Δηλαδή στις μεγάλες επιτυχίες είναι χαρά για τον δημοσιογράφο να βγαίνει το όνομά του. Δεν πρέπει να ξέρουμε αυτή την αποκάλυψη αν την έκανε, ξέρω εγώ, πίκος απίκος. Είναι μητροπαθής. Παράδειγμα. Ναι, είναι μητροπαθής. Τέλος πάντων, εμείς να γυρνάμε στο αστείο αυτό το ρεπορτάζ. Ναι. Εγώ το λέω και τα μεσημέρια αγάπη. Πολύ προχειροδουλειά, σχεδιαγράμματα που θα έκανε ο ανιψιός μου που είναι 5 χρονών. Ναι. Απ' τη μία ο Ιβάν και την άλλη το σήμα του ΠΑΟΚ και της Ξάνθης. Βάζουμε και δύο βελάκια και αποδείχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ έχει την Ξάνθη. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού ποδοσφαίρου που έλεγε. Το μεγαλύτερο, εννοείται το μεγαλύτερο. Στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στο μεταξύ κλείνει και το Άντορα για 15 μέρες. Ναι, ναι. Τουλάχιστον οι εκπομπές ενημερωτικές. Ναι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το βιώσει αυτό ο Έλληνας πολίτης. Ναι, και το τελευταίο προπύργιο για σωστή ενημέρωση αντικειμενική, χωρίς σκοπούς, χωρίς παροπίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ενημερωνόμαστε σωστά 15 μέρες, 20, 30 χωρίς το κανάλι του Προέδρου. Θα ζήσουμε με αυτό νομίζω. Ναι. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων. Είναι ο Ολυμπιακός ένα σοκ γιατί δύο αγωνιστικές πραγματικά δεν έχει προηγούμενο για τους Ολυμπιακούς γιατί ξεκινάνε πολλά πολύ εύκολα. Την γλιτώσανε με Ριζούπολες, έχουν γλιτώσει άπειρα, έχουν γλιτώσει αυτοί οι υποβιβασμούς για ξυλοδαρμό παιχτών αλλά είναι σε έναν αβασμό και κάνουν λόγο για σκάνδαλο ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, έπρεπε να τους πούνε ευχαριστώ. Ναι και έπρεπε ίσως να τιμωρηθεί και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αρχικά ο ΠΑΟΚ έπρεπε να τιμωρηθεί γιατί χαμογελούσαν οι παίκτες. Κοίταξε, δύο αγωνιστικές σίγουρα στους Βιντέρσι εγώ θα έριχνα. Που επιτέθηκε. Που επιτέθηκε τώρα, να τα λέμε όλα. Ναι. Δηλαδή το πόσο έτσι αλυταράζει είναι ο Πολωνός φαίνεται, το ξέρουμε όλοι. Πλάκα. Δηλαδή η Πολωνία γι' αυτό έφυγε. Μα να σου αποκαλύψω είπε, εγώ δεν έφυγε. Όπως είπε και ο Κώστας Καραμπαπάς φάνηκε από τα βίντεο. Εγώ σου ξαναλέω. Ο λόγος που έφυγε ο Σβιντέρσκι από τη χώρα του δεν είναι ότι πήρε μεταγραφή, είναι γιατί τον έδειξε η χώρα του. Ναι. Γιατί είναι ταραχοποιό στοιχείο. Ναι, φαίνεται κιόλας, ναι. Φαίνεται. Κάνει μπαμ και έπρεπε να του πει τουλάχιστον 5 αγωνιστικές για να μην πούμε για απέλαση από τη χώρα. Για την επίδυση στο αστυνομικό. Πασχαλάκης, Μάτος. Πέταξε το μπουκάλι. Ναι. Πέταξε το μπουκάλι, φοβερό. 6 αγωνιστικές. Ούτε καν τους έβρισαν στέργιο και πήγαν και χαμογέλασαν οι δικοί μας. Ναι. Ντροπή. Δεν γίνεται να ειρωνευόμαστε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν είναι εύκολο και αυτό γιατί το αυριανό μιλάω, γιατί δεν έχει κάνει κανένα εύκολο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Αν ναι. Εξαιρέσουμε τη Λαμία, το λέμε συνέχεια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, κανένα άλλο από τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε εύκολο απόγευμα. Πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου να έχουμε αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Ναι. Με τον Όφη που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το καθαρίσει, με Πανιόνιο, με Λάρισα, με Πανετολικό, καλά με Παναθηναϊκό και Άρη υπήρξε ένα άγχος παραπάνω. Και σε όλα τα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν καθάρισε τη νίκη. Ενώ θα μπορούσε να το κάνει και να είναι πιο χαλαρός στα τελευταία λεπτά. Το έκανε μόνο με τη Λαμία. Μακάρι να το κάνει και αύριο. Εντάξει, δεν είναι. Γιατί είναι γνωστό αγάπη ότι όταν παίζεις με τη φωτιά συνέχεια κάποια στιγμή θα καείς. Ναι. Εντάξει και. Η Ξάχνη δεν είναι ομάδα γάμα εθνικής και μια χαρά παίκτης έχει και έμπειρος παίκτης έχει και δεμένη ομάδα είναι και 19 βαθμούς έχει, δεν ξέρω αν θα ξεπεράσει την κοιλιά που κάνει μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα ενώ στο άμεσο μέλλον αλλά καλό θα είναι να ξεκινήσει να μαζεύει βαθμούς από τον ΠΑΟ και μετά
Μάλλον θα έχει στον πάγκο τον Γιώργο Παράσκο, δεν ξέρω αν το ανέφερες, μάλλον. Ναι, μάλλον και αυτό, σωστά. Μάλλον. Έχουμε αλλαγές στους ελληνικούς πάγκους και ο Αστέρας Τρίπολης άλλαξε, πήρε τον πρώην της Ξάνθης. Τέλος πάντων, η Ξάνθη σίγουρα αξίζει προσοχή. Στα περισσότερα μάτσι Ντούμπα τα τελευταία χρόνια είναι σφιχτά, είναι εκεί στο 1-0, στο 1 γκολ τα περισσότερα. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ειδικά στην Ντούμπα αλλά και μακριά από αυτή πλέον, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά, να δούμε και τα αποτελέσματα. Έχει ελάχιστες ισοπαλίες, καμία ήττα, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει θέμα αν ο ΠΑΟΚ είναι καλός να μην πάρει την νίκη. Ναι. Θα σπέσουν βέβαια ορισμένοι να πούνε πάρα πολλά πράγματα, αλλά ξεχνάνε και οι ίδιοι τις τριάρες, τις τεσσάρες που φάγανε στην Τούμπα. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι πλέον. Και θα είναι το θέμα ότι η Ξάνθη έχασε την Τούμπα, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να την κερδίσει. Όχι, θα είναι το μέγα θέμα. Να πούν για όλα, δεν είναι. Άμα χάσεις κάτι κρύβεται, άμα κερδίσεις κάτι κρύβεται, άμα κερδίσεις με μεγάλο σκορ είναι μιλημένο. Εντάξει, αυτό είναι. Και το θέμα είναι το λένε και μικρό, στην πόλη μας, δεν είναι. Με μικρό για τα μάτια του κόσμου το κράτησαν ναι. Χαμηλά. Ναι, εντάξει. Καλά, και αυτή την πόλη μας κάνουν πάρτι. Αυτή την πόλη μας. Ναι, ναι. Μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή. Ναι, ναι. Εντάξει. Μια συγκεκριμένη ομάδα στην οποία επικαλείται συνεχώς και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή είναι αφίδρομη η συνεργασία. Και επίσης και αυτοί επικαλούνται πολύ τον Ολυμπιακό. Τελευταία. Το ένα χέρι νύβει το άλλο και τα δυο. Εντελώς τυχαία. Ναι, όχι το πρόσωπο, θα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων το πρόσωπο, ας πούμε. Ναι. Αλλά βλέπουμε συνεχώς οδηγίες του κυρίου Σάββα Θοδωρίδη για μια θέση στα play, όπως να την πάρει μια ομάδα της πόλης μας. Η πιο ιστορική, όπως λέμε. Καλό θα είναι ο ΑΤΟ, ναι. Επιχειρήματα από τη μια πλευρά, ναι, τότε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός να λέει τότε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η ζωή συνεχίζεται. Και δεν πειράζει. Είναι μια πρόταση του Σάββα Θοδωρίδη, λέξη Άρης 5 φορές. Εντάξει, εκείνο είναι το αποκορύφωμα γιατί ήταν σε ένα διάστημα που ο Άρης δεν έδινε και πολύ ικανό για τα play-off. Ναι. Οπότε θεώρησε ο αγαπητός βετεράνος που τον υποδηγηγόρος του Ολυμπιακού, δηλαδή τόση αγάπη από όλη την Ελλάδα, πραγματικά μπράβο στον Σάββα Θοδωρίδη, θεώρησε ότι έπαιρνε να τονίσει εμφαντικά το πώς πρέπει ο Άρης να εκμεταλλευτεί το Χαριλάου σε αυτή τη φάση. Δηλαδή έλεγε ότι πρέπει ο Άρης να εκμεταλλευτεί την έδρα του γιατί πρέπει να παίρνει βαθμούς, έτσι θα μπει στα play-off. Εντάξει. Εγώ θα πω και τα καταστάσεις. Ας κοιτάξει αγάπη ο καθένας στην ομάδα του. Ναι. Ο Άρης η δική του προσπάθεια, γιατί έχει και αγώνες δύσκολους από τα 4 μάτς, τα 3 είναι εκτός, με Ατρόμητο, Όφη και Λάρισα και εντός το Βόλο. Ας κοιτάξει ο Άρης να κάνει τη δουλειά του, να κοιτάξει και ο Ολυμπιακός να κάνει τη δική του. Όχι μέσα στο γήπεδο, γιατί αλλιώς έχει μάθει ο Ολυμπιακός να λειτουργεί. Θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα μετά το μάτς του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη να δούμε και το Πανετολικός Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Είναι υποψήφιο κάθε μάτς του Ολυμπιακού για γκέλα. Ναι. Ειδικά εκτός έδρας. Και μην ξεχνάμε ότι το τελευταίο δίμηνο ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μόνο αγάπη. Τον Άρη. Στον Κλειάδη Βικελίδης. Πολύ σωστά. Και με ανατροπή κιόλας. Και με ανατροπή. Τα υπόλοιπα παιχνίδια δεν. Ναι, ναι. Δεν. Υπήρχε μια δυσκολία γενικότερα, αλλά. Μακριά από το Ριζούπολη θα έλεγα. Θυμάμαι τα επεισόδια εκείνα τα. Δεν έγινε τίποτα τότε. Όχι ρε, και τότε κάποιος χαμογέλασε και μην νομίζεις, εντάξει, ναι. Τους εκνεύρισε. Λοιπόν, δυστυχώς το παιχνίδι είναι κολλητά με τον μπάσκετ. Ναι, ρε. Δηλαδή πραγματικά θα συναχωρηθώ που δεν θα είμαι στο παλατάκι. Ναι. Και φέρω και γούρι στην ομάδα, να ξέρεις αγάπη. Με βλέπουν δηλαδή και σταματάνε αυτό, καλώς ήρθες. Σου σφίγγουν το χέρι. Όχι το χέρι, εντάξει. Α, απλά υπάρχει, βλέπω ένα θετικό κλίμα. Ήρθαν, ναι, είμαστε καλά, τελειώσαμε. Δεν θα είμαι αύριο στο γήπεδο. Μάλιστα. Μακάρι στο μέλλον κάποια στιγμή να είναι το κλειστό του ΠΑΟΚ μαζί με το ποδοσφαιρικό δίπλα-δίπλα, να μπορούμε να πενταγόμαστε. Ναι, καλό. Όπως είναι για το ΆΚΑ για παράδειγμα, αλλά έτσι πως είναι η κατάσταση, το να τελειώσει το μάτς 5,5 ώρα και 6 ώρα να είναι η σέντρα στην Τούμπα, δύσκολα θα προλάβει κάποιος, εκτός αν έχει μηχανή, που δεν έχω αγάπη. Μηχανή. Εντάξει, μωρέ, μπορεί να την παλέψει κάπως. Κοίταξε, μακάρι να προλάβουν όλοι, αλλά από την εμπειρία μου, αν τελειώσει το μάτς κατά τις 5.30, έτσι πως έχει κίνηση κάθε φορά εκεί στο Φίνικα και στους δρόμους που πηγαίνουν και φεύγουν από το παλατάκι, δύσκολο το βλέπω. Αλλά εντάξει, μισή ώρα είναι μισή ώρα. Σημαντικό παιχνίδι και για την ομάδα μπάσκετ. Κόντρα σε μια ομάδα που είναι σαφώς καλύτερη από αυτήν. Τώρα για το αυριανό μας τι άλλο, εντάξει, Τούμπα θα είναι κατάμιση νομίζω. Mm-hmm. Είναι καλό που ο καιρός φαίνεται να βελτιώνεται από σήμερα. Για πες μας, αστερίβε τον καιρό. Κοίταξε, άλλο καιρό έχει χθες αγάπη και άλλο σήμερα το πρωί. Φαντάζομαι το κατάλαβες και εσύ και όλοι.
Έχει υποχωρήσει λίγο το, ναι, το κρύο. Εντάξει, ναι. Και θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο αύριο. Δηλαδή, αν κάνουν τη δουλειά τους σωστά οι μετεωρολόγοι, κάπου διάβασα ότι θα έχει ακόμα το, το μεσημέρι τουλάχιστον 15-16 βαθμούς. Κάτι σου πω εγώ που ξέρω ότι έχω πάρα πολύ με τον καιρό. Κάτσε να σε προετοιμάσω. Λοιπόν, αύριο μέχρι 13 δίνει. Ναι. Και ήλιο με σύννεφα, normal. Καλά είναι, καλά είναι. Εντάξει, είμαστε και στο Δεκέμβριο, μην είμαστε χάριστοι. Αλλά ναι, νομίζω ότι η τούμπα θα είναι κατάμεστη. Να μην βρέξει μόνο, θα ήθελα εγώ. Ναι, και εγώ συμφωνώ. Είναι κρίμα για τον κόσμο, γιατί το ξαναλέω και το λέω συνεχώς. Στην τούμπα πλέον είναι πάρα πολλά παιδιά. Οπότε καλό θα είναι, επειδή ακόμα η τούμπα δεν είναι σκεπασμένη από όλες τις θύρες, τουλάχιστον να μην βρέξει. Το κρύο, εντάξει, θα την παλέψει ο καθένας. Άλλωστε είναι μαθημένοι και οι φίλοι του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ναι, θα βάλεις δύο μπλούζες, θα βάλεις ένα κασκόλ, θα βάλεις γάντια. Η βροχή είναι το θέμα. Ας μείνει ο καιρός στο ήλιο με σύννεφα. Ο Γιαννούλης και ο Μπίζης βάρουν στο όριο καρτών. Έχουν από τρεις. Αν και τριμιστούν αύριο θα χάσουν ένα τα επόμενα μάτς με Πανετολικό εκτός έδρας, Πανιόνιο εκτός έδρας, Ατρόμητο εντός και Άρη εκτός. Mm-hmm. Και ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη τετράδα. Είναι η αλήθεια. Αλλά ας δούμε πώς θα πάει το αυριανό. Θα έχει ενδιαφέρον και η δεκάδα όπως πάντα. Ναι, ναι. Αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής ο Μαουρίσιο, αν θα προτιμηθεί ο Εσίδης στη θέση του ένα, το κρατούμενο είναι αυτό λόγω της υποψίας του Αγκούστο. Ή και ο Καντουρί που παίζει και αυτό. Ναι, εντάξει, θα το δούμε. Εγώ θα ήθελα βασικά το Μαουρίσιο του Εσίδη. Γιατί θεωρώ ότι τέτοια παιχνίδια που δεν είναι τόσο δύσκολα, θεωρητικά, γιατί στην πράξη μπορεί να αποδεχτούν και δύσκολα, καλό είναι λίγο να κρατάς και τους παίκτες και τους υπόλοιπους σε εγρήγορηση. Ναι. Δηλαδή, αν τώρα που λείπει ο Ακούστο δεν παίξει ο Εσίτη, εντάξει, ο Μαουρίσιο κάποια στιγμή θα αρχίσει να είναι βασικός. Αλλά καλό είναι για την ψυχολογία και την ισορροπία μιας ομάδας να νιώθουν όλοι οι παίκτες ότι έχουν ευκαιρίες, ότι μπορούν να παίξουν. Δηλαδή, αυτό που έγινε με τον Ίγκασον είναι καλό και για τους υπόλοιπους. Ναι, όντως. Δηλαδή, δείχνει δίκαιος στο κομμάτι αυτό ο Φερέιρα. Mm-hmm. Μπορεί να μην δείχνει φαινομενικά στο κομμάτι του Στόχ και του Λάμπρου. Εγώ πάντα το λέω, δεν είμαστε κάθε μέρα αγάπη στις προπονήσεις. Δεν είμαστε. Εντάξει, μαθαίνουμε τι γίνεται, αλλά αν δεν δεις με τα μάτια σου το τι γίνεται, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Και να πω ότι είναι κρίμα που δεν παίζει ο Στόχ. Ο Στόχ στα παιχνίδια που έπαιξε, αν δεν κάνω λάθος, 3 ή 4 παιχνίδια βασικώς διαδοχικά, δεν μας έβγαλε τα μάτια. Ναι. Δεν μας έβγαλε τα μάτια. Ο Λάμπρου, εσάν το ξαναλέω αδικημένος και καλά κάνει, έχει κάθε λόγο, αλλά δεν είναι το θέμα μας ο Λάμπρου. Mm-hmm. Το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να κερδίζει. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε Μαουρίσιο ή εσύ τι ακόμα και Ελκαντουρί και να δούμε αν θα συνεχίσει να εμπιστεύεται τον Μπίσεσβαρ. Ναι. Ο Φερέρα για μένα δεν πρέπει να τον εμπιστεύεται για το μάτς του αυριανού και το μετεπόμενο ενδεχομένως. Θα πρέπει λίγο να προστατεύσει και τον Ολλανδό, γιατί σε κάθε μάτς η Τούμπα ακούει και αποδοκιμασίες. Από δοκιμασίες του στυλ, εντάξει, όχι ότι το γιουχαρούν, αλλά είναι αυτή η απογοήτευση του κόσμου. Και ναι, νομίζω ότι την εκλαμβάνει και ο Μπίση αυτό το πράγμα. Σε κάθε λάθος πάσα, σε κάθε λάθος ενέργεια, ακούγεται μια βοή τον τελευταίο μήνα. Οπότε, επειδή και ο Πέλκας πρέπει να μπει στην εξίσωση, γιατί από το Γενάρη και μετά μπαίνει στη ζωή μας και το κύπελο. Δηλαδή 7, 8 ή 9 Ιανουαρίου θα μάθουν το πρόγραμμα, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Ο ναι, ΠΑΟΚ θα έχει πρώτο μάτς κυπέλλου. Άρα χρειάζονται και περισσότεροι παίκτες, γιατί τα μάτς δεν είναι εύκολα. Ναι, θα έχει πάλι ντέρμπι. Σε αυτό γύρω των 16 δεν θα έχει ντέρμπι ο ΠΑΟΚ. Καλό θα είναι για λόγους έτσι λογικούς να έχει αντίπαλο την Καλαμάτα για παράδειγμα ή τα Τρίκαλα ή τον Μπαζιάννα, να αποφύγει η ομάδα Super League, όχι γιατί έχει κάτι να φοβηθεί, αλλά να μην έρθει καταπώνηση μέσα στο Γενάρη που δεν είναι εύκολος. Τέλος πάντων, θα πρέπει με το νέο έτος να υπάρχουν περισσότερες λύσεις. Άρα νομίζω ότι και ο Πέλκας έχει δείξει ότι αξίζει περισσότερο χρόνο, ναι, σε σχέση τουλάχιστον με αυτό το Μπίσεσβαρ που είναι άκρος αναποτελεσματικός, όχι μόνο στο να καταγράφει γκολ και assist, που για μένα είναι το τελευταίο, αλλά γενικότερα σχεδόν δεν κάνει τίποτα σωστά. Και είναι απορία άξιον για ένα παίκτη όπως ο Μπίζε. Ναι, ναι, είναι σε κακή προσπαθεί, κατάσταση. Το θέλει, ναι, αλλά ίσως αυτή η πολλή προσπάθεια και η πίεση που ξέρει ότι έχει πλέον, πρέπει να δείξει
που δεν έχει να αποδείξει κάτι ο Μπίσεσβαρ προς Θεού, αλλά πρέπει να δείξει. Ναι. Πρέπει να βάλει ένα γκολ, πρέπει να δώσει μια assist, πρέπει να κάνει μια καλή ενέργεια. Οπότε ίσως και η πίεση αυτή... Ναι, και όχι μόνο στο Καραϊσκάκη, που ήταν όντως εκνευρισμένος κακός από τα πρώτα λεπτά, είναι άλλο να είσαι τιτωμένος και άλλο να είσαι εκνευρισμένος από το ξεκίνημα. Αλλά και στα προηγούμενα μάτς δεν του βγαίνει σχεδόν τίποτα, οπότε δεν θα είναι άσχημο να κάτσει λίγο στον πάγκο, να διάσει λίγο το μυαλό του, να πάρει δύο ανάσεις και να επιστρέψει στα επόμενα παιχνίδια. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη, τεράστια ανάγκη, τον καλό Μπίσεσβαρ. Δεν το συζητάμε, ανεβάζει την απόδοση όλης της ομάδας κατά 20% τουλάχιστον μόνος του. Αλήθεια αυτό. Τώρα, δεν νομίζω να δούμε ακόμα αύριο, θα δούμε Σβιντέρσκι. Αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι γνωστοί. Mm. Εντάξει, πάντα ο Βιερίνια παίζει. Νομίζω είναι έτοιμος να αρχίσει να καταγράφει και αυτό σε 90 λεπτά. Όπως και ο Μαρίσιο, εντάξει, έχει λύσει ο ΠΑΟΚ. Παρά του είναι έξω ο Ζαμπά και ο Βέρμπλουμ και ο Στόχ εκτός αποστολής, έχει λύσει ο ΠΑΟΚ. Επαφίεται στον Φερέιρα να επιλέξει τους σωστούς 11 και τους άλλους 3 που θα μπουν ως αλλαγή. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και αν μπορεί να αποζημιώσει και τον κόσμο που θα γεμίσει αύριο την Τούμπα. Mm. Δηλαδή να περάσει ο κόσμος ένα εύκολο απόγευμα, να μην αγχωθεί και αν μπορέσει να δει 1, 2, 3 γκολ, θα είναι ό,τι καλύτερο κόντρα σε μια ομάδα που δεν νομίζω να έχει άγχος γενικότερα. Ναι. Δεν νομίζω να αισθάνονται πιεσμένοι οι παίκτες της Ξάνθης. Είναι σε τροχιά play-off και όπως όλες οι ομάδες αγάπη τα τελευταία 3 χρόνια ήταν νομίζω το πάγιο ζήτημα για τον ΠΑΟ και ζητούμενο να έρχεται ο αντίπαλος και να μην περιμένει τίποτα από την Τούμπα. Ναι. Αυτό ήταν το ζητούμενο ετών. Ναι. Και μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ που ερχόντουσαν οι αντίπαλοι και οι μικρομεσαίοι και οι μικροί και ήξεραν ότι μπορούν να πάρουν ακόμα και νίκη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουν δεχτεί οδυνηρές ήττες ο Ολυμπιακός στην Τούμπα, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και όλες οι υπόλοιπες ομάδες του πρωταθλήματος. Οπότε η Ξάνθη ξέρει ότι χωρίς άγχος θα κάνει αυτό που ξέρει. Και αν τώρα ο ΠΑΟΚ της δώσει το δικαίωμα να ελπίσει σε έναν βαθμό ή σε τρεις, θα είναι πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ο ΠΑΟΚ θα είναι συγκεντρωμένος και θα είναι αποτελεσματικός κατά 70%. Νομίζω δεν θα δυσκολευτεί ούτε αύριο ούτε στα επόμενα μάτς στην Τούμπα μέχρι να ξαναέρθουν στη ζωή μας τα ντέρμπι. Για να δούμε. Για να δούμε. Αυτά νομίζω τώρα κάτι άλλο αν έχεις να με ρωτήσεις. Εδώ είμαι, αλλιώς θα τα πούμε αύριο στο γήπεδο αγάπη. Θα τα πούμε αύριο, Στέργιο. Και έχω κανονίσει και αυτό το θέμα που είχαμε. Ναι, μην το ξεχάσεις γιατί αγάπη θα έχουμε θέμα. Στέργιο, εγώ ξέρεις, είμαι επαγγελματίας. Το έχω ήδη δίπλα μου, να ξέρεις. Το ξέρω αγάπη, το ξέρω. Σε εμπιστεύουμε απόλυτα. Ήδη δίπλα μου. Σε όλα τα θέματα. Ωραία. Αυτά τα λέμε αύριο. Καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο, bye. Λοιπόν, εμείς θα πάμε γρήγορα στο break γιατί ξεφύγαμε λίγο χρονικά. Παρέα με τον Ευτίκα θα πάμε στο break. Πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν για όλο το χειμώνα σε επιλεγμένα είδη. Υπάρχουν πολλά προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς στον χώρο σας. Ευτίκα είναι στην Κάτω Τούμπα. Απόλλωνας 39 πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503, μαζί μας και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα. Βρίσκεται από παπούτσια, σακάκια, κοστούμια, παντελόνια, μέχρι μπλούζες, ζακέτες, μπουφάν και αξεσουάρ, όλα στα Alter Ego. Στην Ευκαρπή υπάρχει κατάστημα, στην Καλαμαριά και εδώ στο κέντρο Παύλου Μελά και alteregofashion.gr, άμα θέλετε να μπείτε ιντερνετικά. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας τέταρτο. Έχει βγει το βίντεο από τη σημερινή τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από το αυριανό παιχνίδι με την Ξάνθη και είναι πολύ ωραίο το στιγμιότυπο. Στο τέλος του διπλού πάει η μπάλα στο μάτος, δεν το πολύ σκέφτεται, κάνει το σουτ, βάζει γκολ, δίνει τη νίκη στους γκρι. Και γίνεται ένας χαμός, να έχουν όλοι επάνω του, όλοι οι συμπαίκτες του, συσταγωγικά, στο διπλό. Ο Βραζιλιάνος τρελαίνεται, κάνει όλο το γύρο του γηπέδου. Μια πολύ ωραία στιγμή, την κατέγραψε προφανώς η κάμερα του ΠΑΟΚ TV, όπως και πολλές άλλες από το δίτερμα και από την πρωινή προπόνηση της ομάδας στην Τούμπα. Είπαμε ότι έχει βγει και αποστολή. Χωρίς κάποια έκπληξη, 19 ποδοσφαιριστές από τον Φερέιρα, μέσα ο Λάμπρου, έξω ο Στόχ, χωρίς να έχει κάποιο
θέμα τραυματισμού. Είναι κίνηση καθαρά αγωνιστικά. Από τον Φερέιρα έξω και ο Ντόγκλας και ο Σαμπά και ο Βέρμπλουμ. Από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας νομίζω τα ποδοσφαιρικά, στο μπάσκετ η προσοχή είναι στραμμένη στο αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θέλει να συνεχίσει με μια καλή εμφάνιση με οδηγό τη Βόνη και το διπλό στη Γερμανία. Υποδέχεται αύριο το μεσημέρι στις 3.30 την ΑΕΚ στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Υπάρχει ένα θέμα που προέκυψε σήμερα και η αλήθεια είναι ότι προκαλεί προβληματισμό, καθώς ο Νόουλς αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον ορθό μυριαίο του αριστερού του ποδιού. Δεν πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα σήμερα και περιμένουμε αύριο να επανεκτιμηθεί η κατάστασή του και να δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς με την ΑΕΚ. Αν δεν θα είναι, θα είναι ένα πρόβλημα αυτό για τον Κώστα Χαρλαμπίδη. Σημαντικός παίκτης νομίζω στο rotation ο Νόουλς για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι για τον Δικέφαλο. Σήμερα υπήρξε και ανάλυση του παιχνιδιού της ΑΕΚ μέσω βίντεο και ουσιαστικά περιμένουμε και εκεί το παιχνίδι. Είπαμε όσοι μπορούν να βρεθούν στο Παλατάκι και να πάνε μετά στην Τούμπα θα είναι καλό. 3.30 το ένα παιχνίδι, 6 ώρα στην Τούμπα το άλλο, 1.30 είναι το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 στην Σουρωτή. Η ομάδα του Γκαρσία υποδέχεται την αντίστοιχη ομάδα της Ξάνθης και εκεί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και εκεί όσοι μπορέσουν θα είναι καλό να είναι δίπλα στην ομάδα του Γκαρσία, η οποία οδηγεί την κούρσα στο δικό της πρωτάθλημα, έχει περάσει την πρώτη θέση και αν πάρει αύριο μία ακόμη νίκη θα παραμείνει εκεί που είναι, στο βόλεϊ από την άλλη. Ακούσαμε σήμερα εδώ στον Λίμπερο ζωντανά τον Γιάννη Τακουρίδη να μιλάει στην Τρόικα. Ο Τακουρίδης ο οποίος σχολίασε όσα έγιναν χθες στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε μεν με 3-0 τον Ολυμπιακό, αλλά επειδή είχε ιτηθεί με το ίδιο σκορ στο Ρέντι, το παιχνίδι πήγε στο χρυσό σετ για το link up για τον ημιτελικό. Εκεί ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, ο Ολυμπιακός πήρε το χρυσό σετ, πήρε και το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Υπάρχουν πολλά παράπονα από τον ΠΑΟΚ για δύο στιγμές που έπαιξαν ρόλο στο χρυσό σετ. Η μία ήταν στο 6-10, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τον πόντο, το σκορ θα πήγαινε στο 7-10, ο Ολυμπιακός ζήτησε βίντεο τσεκ. Οι διαιτητές έδωσαν, εξέτασαν μάλλον τη φάση και τελικά ζήτησαν την επανάληψη του πόντου, ενώ κάτι ανάλογο έγινε και στο 8-14, ο ΠΑΟΚ και πάλι κέρδισε τον πόντο, το σκορ πήγε στο 9-14 και πάλι ζητήθηκε βίντεο τσεκ και πάλι οι διαιτητές αποφάσισαν την επανάληψη του πόντου με το σκορ να γίνει το 8-14. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ μεγάλα παράπονα για αυτά, έχει καταθέσει ένσταση για τις δύο φάσεις. Υπήρξε και μία έτσι ένταση στην συνέντευξη τύπου μετά, όπου προφανώς έπαιξαν όλες τις φάσεις. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού υποστήριζαν άλλα, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ υποστήριζαν ότι δεν λειτουργήσαν σωστά οι διαιτητές σε αυτές τις δύο στιγμές. Θα δούμε τι θα προκύψει στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πάντως, δεν είχαμε την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε με τον Ραφαήλ. Νομίζω ότι Δευτέρα θα κάνουμε μια κουβέντα. Φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει σε καλό δρόμο πλέον. Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι έχει αφήσει πίσω του το δύσκολο ξεκίνημα με όλα όσα έγιναν, με τις αλλαγές, με τους κοβανούς, με τις εντάσεις εντός και εκτός ομάδας. Τα έχει αφήσει πίσω του. Και πλέον έχοντας και τον Van Dijk εδώ πέρα, ο οποίος με το καλημέρα νομίζω φώναξε παρόν, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Κοίταξε τα μάτια τον Ολυμπιακό, έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί δεν περιμέναμε πραγματικά τον ΠΑΟΚ να κερδίσει με 3-0 τον Ολυμπιακό πριν από το χθεσινό παιχνίδι. Φαντάζεσαι πάρα πολύ δύσκολο να το φτάσει εκεί, το έκανε όμως. Μιλώντας και με ανθρώπους του Βόλη, γενικά όλοι λένε ότι όταν κερδίζεις 3-0 και πάει στο χρυσό σετ είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πάρεις και αυτό. Αλλά εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, προφανώς το ήθελε, αλλά υπάρχει το πρωτάθλημα, υπάρχει και το κύπελο, γιατί εδώ μιλάμε για link up.
Και νομίζω ότι εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Όπως είπε και ο Τακουρίδης, όταν θα κριθούν αυτοί οι τίτλοι, ο ΠΑΟΚ θα είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Αυτά και με το βόλεϊ. Θυμίζω, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται αύριο την Ξάνθη στις 6 ώρα και την 13η αγωνιστική. Το πρώτο παιχνίδι της αγωνιστικής αυτό. Μετά 7.30 ΑΕΚ Πανιώνιος και στις 8 Πανετολικός Ολυμπιακός. Την Κυριακή η Λαμία υποδέχεται τον Όφη στις 3, ο Αστέρας Τρίπολης στην ΑΕΛ στις 5.15, ο Ατρόμητος στον Άρη στις 7.30 και την ίδια ώρα ο Βόλος υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Εμείς φτάσαμε στο τέλος. Παρέα μαζί μας σήμερα ήταν η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, με πολλές επιλογές, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, ό,τι θέλετε υπάρχει στη στοίχημα. Μπαίνετε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζετε με τις καλύτερες αποδόσεις της αγοράς. Μαζί μας ήταν και η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε το σπίτι σας, είτε θέλετε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό σας χώρο, σε πολύ καλές τιμές. Μαζί μας και ο Φτίκας, πλακάκια και είδη γίνης, με νέες προσφορές που τρέχουν σε επιλεγμένα είδη για όλο το φθινόπωρο, οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου και πρώην από τους μεγαλύτερους Ισπανικούς και Ιταλικούς οίκους. Ο Φτίκας είναι στην Κάτω Τούμπα, Απόλλωνος 39, πάνω από το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 905-503. Μαζί μας ήταν και τα Alter Ego, ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα κοστούμια για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας, εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Ό,τι θέλετε το βρίσκετε στα Alter Ego, είτε μιλάμε για καθημερινά ρούχα, είτε μιλάμε για πιο καλά. Αν είστε στα δυτικά θα πάτε στην Ευκαρπία, αν είστε ανατολικά θα πάτε στην Καλαμαριά, αν είστε εδώ στο κέντρο θα πάτε στην Παύλου Μελά και άμα θέλετε μπαίνετε alterecofashion.gr για να δείτε ό,τι υπάρχει. Εμείς επιστρέφουμε σαν ΠΑΟΚ 24 εδώ την Δευτέρα στις 7.30 για να σχολιάσουμε όλα όσα θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο και ελπίζω να έχουμε να μιλάμε για νίκες και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ και σε όλα τα τμήματα και στο handball εννοείται και σε όλα τα γυναικεία. Αύριο θυμίζω 1.30 ώρα K19 ΠΑΟΚ Ξάνθη μέσα από το ΠΑΟΚ TV κανονικά μετάδοση. 3.30 ώρα ΠΑΟΚ Sports Arena, ο ΠΑΟΚ που δέχεται την ΑΕΚ. 6 ώρα ο ΠΑΟΚ, στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, υποδέχεται την Ξάνθη. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Επιστρέφουμε τη Δευτέρα.